Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε σήμερα, το οποίο τρόπο να είναι και επίκαιρο για μένα, γιατί θα σας πω σε λίγο τι έγινε χθε. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια, αυτό είναι το ψυχο... και συγγραφέας. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 θα είμαι στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Public Hall μέσα στο εμπορικό Golden Hall στο Μαρούσι όπου θα γίνει η διαζώση στη συνάντησή μας και η παρουσίαση του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Και όσοι είστε στην Αθήνα και στα πέριξ των Αθηνών και μπορείτε να έρθετε, θα σας περιμένω με πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Όσοι δεν έχετε πατήσει εγγραφή στο κανάλι παρακαλώ πατήστε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και αν σας αρέσουν τα βίντεο πατήστε like και μοιραστείτε τα ελεύθερα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα γιατί αυτό βοηθάει την κοινότητά μας να αναπτυχθεί, το κανάλι μας να, γι... να εξακολουθεί να είναι βιώσιμο και να μπορούμε να έχουμε καινούριο υλικό κάθε μέρα. Μία φίλη μου έχει στείλει το εξή πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Αγωνία για τις εκλογές το έχει ε, ε, τυτλοφορήσει. Ε, Αγωνία όχι για τις βουλευτικές έδρες που θα χαθούν, αλλά για τις φιλίες που θα χαθούν. Είναι από την Ελλάδα, φίλοι, και οπωσδήποτε αναφέρεται στις βουλευτικές εκλογές στις κοινοβουλευτικέ εκλογές που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα την άνοιξη που μας έρχεται. Λοιπόν, μου γράφει. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Εύχομαι αυτό το mail να το διαβάσεις πριν τις εκλογές, μήπως και σωθεί κάτι. Φίλοι, εδώ να σου πω ότι εμείς έχουμε εκλογές προεδρικές την ερχόμενη Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου. Άρα είναι επίκαιρο και για την Κύπρο αυτό το email. Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Είμαι ευγνώμο μου μπήκε στη ζωή μου εντελώς τυχαία από ένα βίντεο εδώ και ένα χρόνο. Χαίρομαι. Χαίρομαι για ανθρώπους που βρίσκουν το κανάλι μας, έρχονται εδώ και πραγματικά παίρνουν ψυχοεκπαιδευτική βοήθεια. Γι' αυτό σας λέω μην να μοιράζεστε τα βίντεο. Απλόχερα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα ή στο Viper ή στο Messenger κλπ. κλπ. Ειλικρινά, λέει λυτρώθηκα από πολλέ καταστάσει που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, τοξικούς γονείς, ένα διαζύγιο και πολλά ακόμη. Χαίρομαι πολύ για σένα. Χαίρομαι που ήταν χρήσιμο και βοηθητικό το κανάλι και που τα κατάφερες μέσα σε αυτά τα δύσκολα. Σε παρακολουθώ ανελειπώς κάθε μέρα, αγάπη μου. Πρώτη φορά μου γράφεις όμως, ε. Ναι. Μου αρέσει που είσαι προσιτή, μιλάς με απλή γλώσσα, ακομπλεξάριστη φυσικά και με πολλές γνώσεις. Α, με έχεις κάνει φινικιά που λέμε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στο θέμα μας. Μια και σε λίγο καιρό έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα, θα ήθελα τι πολύτιμε συμβουλέ σου. Πώ αντιμετωπίζουμε φίλους που ιδεολογικά και πολιτικά είμαστε αντίθετοι. Φίλοι που γίνονται επιθετικοί, επιβάλλουν τη γνώμη του, θεωρούν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με τα δικά του πιστεύω, ακυρώνουν και χλεβάζουν τι δικέ σου τοποθετήσει, δεν ακούν ποτέ την άποψή σου φίλοι που πικραίνουν με τη συμπεριφορά τους πάνω στα θέματα πολιτικής. Mm -hmm. Αναρωτιέμαι πολλές φορές κατά βάθος Ποιο είναι ο αληθινός του σε αυτός? Ο αληθινός σε του καθενός βγαίνει πάνω στην πίεση, αυτό να το ξέρεις. Όταν πιεστεί και όταν έχει κάτι το οποίο τον παθιάζει, τότε βγαίνει ο αληθινός σε uninhibited, unhinged. Βγαίνει ο αληθινός σε χωρίς λογοκρισία. Η υψηλή εδραναλίνη την ώρα που γίνεται μια συζήτηση που μας απασχολεί πολύ και μας παθιάζει, κατά κάποιο τρόπο, τρόπον παραλεί παραλύει τους πρόσθιους με τον λοβούς, οι οποίοι κριτικάρουν τι είναι κοινωνικά αποδεχτό να βγει προς τα έξω και τι όχι. Άρα ναι, σε τέτοιε περιπτώσεις βγαίνει ο πραγματικός εαυτούς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αναρωτιέμαι πολλές φορές κατά βάθο ποιο είναι ο αληθινός τους εαυτός ενώ είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, να σου συμπαρασταθούν σε κάποια δυσκολία, τι συμβαίνει λοιπόν στους ίδιους ανθρώπους να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, γεμάτα μίσος, κακία, όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Τι να συμβαίνει άρα, για σίγουρα αυτό που δεν συμβαίνει είναι πνευματική καλλιέργεια, ανωτερότητα και ουσιαστική ανθρωπιά και καλοσύνη. Πολλέ φορέ δεν συμμετέχω εξηγώντα ότι εφόσον δεν ακολουθούμε δημοκρατικέ διαδικασίε, ώστε ο καθένα να εκφέρει την άποψή του, είναι καλή ιδέα να σταματήσουμε τη συζήτηση. Ωστόσο, πάλι τη συζήτηση μετά από λίγο την οδηγούσε στα πολιτικά ζητήματα με όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Πρόσφατα σε μια ημερήσια εκδρομή, ενώ περνούσαμε ωραία, γυρίσαμε πίσω στη μέση τη εκδρομής, ευτυχώς όχι με μπουνιές, διότι κάποιοι είχαμε αντίθετη άποψη στα πολιτικά. Ενώ ακούμε τις δικές τους τοποθετήσεις, οι ίδιοι ποτέ δεν θέλουν να ακούσουν τους άλλους, με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να βγάζουν χόλι και να χαρακτηρίζουν. Σε ευχαριστώ το χρόνο σου με βαθιά εκτίμηση. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου βαθιά εκτίμηση. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το mail που έχει στείλει. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, είναι χρήσιμο σήμερα για μένα και είναι και επίκαιρο. Γιατί? Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε προεκλικές, προεκλικές, προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Όπως σας έχω πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, εγώ έχω αποφασίσει συνειδητά να μη συμμετέχω στην πολιτική εγώ η ίδια από το 2011 που έκανα μία ανεπιτυχή προσπάθεια για να μπω στην πολιτική. Το έχω αποφασίσει πάρα πολύ συνειδητά. Όμως, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος φέρει την ευθύνη του εαυτού του και θέλει να είναι υπεύθυνος πολίτης, παίρνει απόφαση για το ποιον άνθρωπο, ποιον υποψηφιό, προεδρικό υποψήφιο στην προκειμένη περίπτωση, θα ψηφίσει και λαμβάνει μέρος στην εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, ένας από τους υποψήφιους προέδρους για το αξίωμα στην Κύπρο είναι ο Νίκος Χριστούδουλίδης, ο οποίο έχει διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου τις κυβέρνησης που απέρχεται και υπουργό εξωτερικών επί σειρά ετών, ο οποίο είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω από το γυμνάσιο. Με τον Νίκο κάναμε μαζί αγγλικά. Και αυτό το οποίο τον ξεχώριζε τον Νίκο από τότε, από τον καιρό της εφηβείας μας, ήταν ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητα του. Ήταν ένας άνθρωπος προσινής, σοβαρός, ευγενικός και ανθρώπινος. Με τον Νίκο διατηρήσαμε κάποιες επαφές όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έφυγε αυτός, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει, πήγε στη, στην Αθήνα μετά να κάνει δακτορικό, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, ήταν διπλωμάτης. Όμως σε κάποια φάση όταν βρεθήκαμε και δυο στη Λευκοσία, ενώ ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και ενώ ήταν και μια περίοδος στην οποία εγώ ήμουν έτσι, δεν ήμουν και πάρα πολύ στα καλά μου γιατί ήταν μετά από το φιάσκο το 2011, βρεθήκαμε με τον Νίκο σε μια εκδήλωση μια καθηγήτρια που είχαμε και δυο στο σχολείο που έκανε μια έκθεση έργων τέχνης ε, συνομιλήσαμε, γνώρισε την Κυριακή τότε, το 2015 αυτό, η Κυριακή ήταν 15 ετών και ήταν έτσι πολύ μαχητική. Μάλιστα θυμάμαι ότι η Κυριακή κάθεσε και έκανε μια συζήτηση όλο με τον Νίκο που ήταν τότε, κυβερνητικό ήταν τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης που ήταν το 2015. Του είπε τις αντίθετες απόψεις της, μιλήσαμε, μου είπε για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του, είχε, τρία κορίτσια τότε, τώρα έχει τέσσερα και διατηρήσαμε μια επαφή, βρεθήκαμε και κάποιες φορές όταν ήταν υπουργό εξωτερικών σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις Θυμάμαι, ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει από του φοιτητέ του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία είχε σχέση με του νέου και την ευρωπαϊκή πολιτική. Και ε, συναντηθήκαμε πάλι με τον Νίκο, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο που είχε μιλήσει στου νέου. Και σε κάποια φάση ακούω ότι ο Νίκο κατέρχεται ω ανεξάρτητο υποψήφιο για τι προεδρικέ εκλογέ και που τον υποστηρίζουν κάποια κόμματα που εγώ μπορεί να μην έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα κόμματα αυτά. Η σκέψη μου ήταν ότι. Εγώ προσωπικά ως άνθρωπος θεωρώ ότι στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι, είναι προεδρευόμενη η δικιά μας η Δημοκρατία, δεν είναι α, α, κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως είναι στην Ελλάδα, υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν ξεχωριστές βουλευτικές εκλογές και υπάρχουν και προεδρικές εκλογές. Θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι το ήθος του ανθρώπου και η ποιότητα του χαρακτήρα του. Και επειδή τον γνωρίζω προσωπικά και τον συμπαθώ και τον εκτιμώ, αποφάσισα ότι θα τον ψηφίσω. Και μάλιστα σε κάποια φάση τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Νίκο, δεν θε να σε ψηφίσω, γιατί δεν είπε κάτι. Και μου λέει: νόμιζα ίσω στην Κρήτη, μου λέει. Είχα διαβάσει ότι ίσω στην Κρήτη. Τέλο πάντων, σήμερα το πρωί γυρίζω αυτό το βίντεο την Κυριακή 29. 29 δεν είχε χθε. Ναι, την Κυριακή 29, γιατί είναι μεσάνυχτα και έχει περάσει η ώρα. Μου έστειλε ένα μήνυμα το πρωί στο στο κινητό μου Νίκο, με υπενθύμησε ότι είχε σήμερα α, την. Τι ήταν ακριβως πήγα, αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ κοινωνική. Την τελική παγκύπρια συγκέντρωση, η οποία έγινε 11 το πρωί στην κρατική έκθεση στη Λευκοσία. Μου το έστειλε ο Νίκο το πρωί στο κινητό μου η ώρα 7. το απάντησα, θα έρθω Νίκο. Πήγα. Πήγα σε αυτή την πολιτική συγκέντρωση, στην οποία υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα. Και σκεφτόμουν όταν πήγαινα ότι, εντάξει, ε, ο καθένας έχει το δικό του μυαλό, έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο κρίνει. Εγώ με το δικό μου μυαλό κρίνω ότι το κριτήριο για το ποιον θα ψηφίσω στις προεδρικές εκλογές είναι η προσωπικότητα του να είναι υγιής και να είναι έντιμος άνθρωπος, από την προσωπική πείρα που έχω με τον Νίκο γνωρίζοντας τον από έφηβο, γνωρίζω ότι είναι αυτός ο άνθρωπος και έτσι αποφασίζω εγώ προσωπικά να το ψηφίσω. Το γεγονός ότι πήγα εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι με κάνει να πρέπει να Πίσω όλου μου, του φίλου ή κατ' επέκταση του ανθρώπου που παρακολουθούν το κανάλι μου εδώ στο YouTube, ότι πρέπει κι εσεί οπωσδήποτε να ψηφίσετε στι επόμενε προεδρικέ εκλογέ τον Νίκο το Χρυστοδουλίδη. Όχι. Σέβομαι τα κριτήρια που έχει ο καθένας συγχωριστά για την επιλογή του ποιον θα ψηφίσει ή ποιαν παράταξη θα ψηφίσει στην Ελλάδα που έχετε κοινοβουλευτικέ εκλογές και θεωρώ ότι εάν κάποιος άνθρωπος είναι πραγματικός μας φίλος και κάποιος άνθρωπος είναι καλλιεργημένος και πνευματικός άνθρωπος, δεν θα πει οτιδήποτε που έχει σχέση με τις α, πολιτικές απόψεις ή κομματικές τοποθετήσεις στο φίλο του, στις φίλους του, δεν θα τους προσβάλλει, δεν θα βγάλει όλη αυτή την κακία. Εν τω μεταξύ, έχω έναν παιδικό φίλο τον ο, ο οποίο κατάγεται επίση από πάφο και ο Νίκο είναι από πάφο, γι' αυτό πήγαμε έτσι αγγλικά. Ένα παιδικό φίλο, ο οποίο είναι αριστερό. Υποστηρίζει ε, το αριστερό κόμμα που έχουμε στην Κύπρο και μάλιστα είναι και πολύ μαχητικό και κάνει και συνεχώ tweets και ε, αναρτήσεις αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα που εκφράζει τι αριστερέ του ιδέε, τι εκφράζει με πάθο την άποψή του. Ο άνθρωπο που σπουδάζει και πολιτικέ επιστήμε κάνει τρίτο πτυχίο. Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο και το λέω, βρε, με κάλεσε ο Νίκος να πάω στη Παγκύπρια τελική συνάντηση και επειδή το συμπαθώ θα πάω. Α, μου λέει, θα τον ψηφίζεις, του λέω, ναι βρε, θα τον ψηφίζω. Μου λέει, εγώ θα ψηφίζω τον υποψήφιο, τον τάδε. Εντάξει. Και συνεχίσαμε να μιλάμε για τον Λάκη, για τη γάτα του, για το σπίτι του, τα προσωπικά μας, καμία σχέση ούτε στα παιδιά μου τα ίδια δεν είπα πρέπει να ψηφίσετε τον άνθρωπο που θα ψηφίσω εγώ. Δεν είπα. Τα παιδιά μου, ο γιο μου είπε σε κάποια φάση θα ψηφίσει και στο Χριστοδούλη, του λέω ναι, μα και εσύ μου λέει ναι και εγώ. Εντάξει, χωρί να το συναννοηθούμε. Χωρί να το συμφωνήσουν. Αν ο γιο μου έλεγε εγώ θα ψηφίσω οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο, έχει. Ο Νίκο είναι το νούμερο 13, άρα πρέπει να έχει τουλάχιστον 13 υποψήφιου. Δεν, ψά... δεν το έχω ψάξει καθόλου. Πραγματικά σα λέω. Αλλά ακόμη και αν το έψαχνα, και είχα έντονη πολιτική άποψη. Εγώ δεν έχω πολιτική άποψη. Έχω ψυχολογική άποψη και ανθρώπινη άποψη. Ότι γνωρίζω προσωπικά αυτόν τον άνθρωπο, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον θεωρώ ότι είναι καλό άνθρωπο. Και πιστεύω ότι ένα άνθρωπο που έχει καλοσύνη, εντυμότητα και ανθρωπιά θα διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο ένα πολιτικό αξίωμα. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα κάποιο μπορεί να μου πει Ξέρει, Θέκλα, ο Νίκο συμμετείχε στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία προηγούμενη και ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία προηγούμενη κυβέρνηση έχει πάρει αυτέ και αυτέ τι αποφάσει, οι οποίε αυτέ οι αποφάσει δεν είναι χρήσιμε για του πολίτε, ήταν κακοποιητικέ προ του πολίτε. Και πώ θα πα να ψηφίσει έναν άνθρωπο που έρχεται μέσα από το σύστημα. Και εγώ θα το απαντήσω. Ακούω αυτά που μου λες. Καταλαβαίνω αυτά που μου λες. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο Υπουργικό Συμβουλίο, ούτε και θέλω να γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω ότι είναι ο άνθρωπο εδώ και ένα χρόνο έχει πάυσει από μόνο του, σταματήσει να είναι Υπουργό Εξωτερικών και ασχολείται με την προεκλογική. Και επειδή ξαναλέω αυτόν τον άνθρωπο ότι να τον γνωρίζω προσωπικά και τη να γνωρίζω προσωπικά και κάποιου άλλου από του υποψηφίου. Επειδή είναι μικρό νησί Κύπρος και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Του άλλου δεν του γνωρίζω τόσο καλά όσο τον γνωρίζω αυτό. Με του άλλου έτυχε να έχω κάποιε συναντήσει αραιά και πού, αλλά όχι σε πολύ προσωπικό και φιλικό επίπεδο. Λοιπόν, εφόσον τον γνωρίζω, έχω την εμπιστοσύνη ότι στο μέλλον, όταν θα είναι ο ίδιο πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα αποφύγει να πάρει τέτοιε αποφάσει. Δεν θα του βγάλω τρελού όμω. Δεν θα του πω αυτά που λέτε δεν ισχύουν, να αρχίσω του χαρακτηρισμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αν είχα κάποιον φίλο ή φίλη, ο οποίο, ή αν έχω κάποιον φίλο ή φίλη, ο οποίο θα ακούσει αυτό το βίντεο και θα μου πει: Δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω, γιατί εσύ έχει πει δημοσίω στο κανάλι σου ότι έχει πάει στην τελική προεκλογική εκστρατεία του Νίκου του Χριστοδουλίδη και θα το ψηφίσει την Κυριακή. Ναι, γιατί όντω το ταξίδι μου επιστρέφω το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου από την Αθήνα και ένα λόγο που δεν επιστρέφω την Κυριακή για να προλάβω να πω να ψηφίσω γιατί πάντοτε μα πάντοτε μα πάντοτε ψηφίζω. Και για να είμαι ειλικρινή, σκεφτόμουν να μην πω να ψηφίσω στι προεδρικέ πριν να ακούσω ποιοι είναι υποψήφιοι. Όταν άκουσα όμω ότι έχει έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά και τον έχτήμα είπα θα πάω να ψηφίσω. Δεν έχω χάσει μέχρι τώρα καμιά εκλογική αναμέτρηση στην οποία να με ψηφίσω και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα να ψηφίζω. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος και έχει πνευματικότητα, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται στο εντελώς ένα άκρο του πολιτικού σπεκτρού, δηλαδή οι απόψει του και οι πεπιθήσεις του όχι είναι ακραίε, αλλά είναι ξέρω εγώ αριστερές και του άλλου είναι αμυγός δεξίες, δεν μιλάω τώρα για φασιστικά στοιχεία, δεν μιλάω για στοιχεία, να, α, στοιχεία τα οποία είναι έκνομα, μιλάω για νόμιμες καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι φίλοι και δεν μπορούν να, είναι, να έχουν μια συνύπαρξη φιλική και μια συνύπαρξη χρήσιμη, ανθρώπινη και ευοδοτική και να μην γίνουν μπίλιες λόγω εκλογών. Ο φανατισμός, ο φανατισμός είναι ίδιον ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια κενά να γεμίσουν μέσα από αυτή την ενασχόληση τη φανατική και έχουν και κάποιο θυμό να βγάλουν μπροστά έξω, ο οποίος οπωσδήποτε δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό, με το οποίο έχουν ε, ταυτιστεί και έχουν... Ε, Φανατιστεί, αλλά έχει να κάνει με άλλα πράγματα εδώ θέλω να διαβάσω ένα post που έκανε πολύ φίλοι, η πολύ αγαπημένη μου φίλη η Ελαιονόρα Ιρούσου με την οποία βρισκόμαστε τακτικά και είχαμε πάει μάλιστα τραγουδήστε, δεν θυμάστε και είχαμε και είχαμε ε... συζητήσει και όλας για αυτό το θέμα και η Ελεονόρα μοιράστηκε μαζί μου ότι εγώ προσωπικά θα ψηφίσω κάποιον άλλο υποψήφιο. Όχι αυτό μου θα ψηφίσω εγώ, θα ψηφίσει τον Αχιλέα η, η Ελεονόρα με παρόμοιους, για παρόμοιους λόγους για τους, τον Αχιλέα Δημητριάδη. Για παρόμοιους λόγους με τους, για τους οποίους θα ψηφίσω εγώ τον Νίκο. Και είχε κάνει μία ανάκτηση η Ελεονόρα 20 του Γενάρη στο Facebook και λέει το μόνο που με εκνευρίζει διαβάζοντας αναρτήσεις για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές είναι η τοπαθής αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων. Αν μπούμε 200.000 άτομα ότι θέλουμε να ψηφίσουμε τον τάδε στον πρώτο γύρο αλλά δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, ποιο θα φταίει, ο τάδε ή η τοπάθεια μας. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Λένε για τον υποψήφιο που θέλει να ψηφίσει τον Αχιλέτο Δημητριάδη, λέει ότι Πολλοί άνθρωποι μπορεί να πούν ότι εγώ θα ήθελα να ψήφισω τον Αχιλέα, αλλά επειδή δεν θα περάσει το δεύτερο γύρο. Στην Κύπρο έχουμε προεδρικέ εκλογέ που συνήθω έχουν και δεύτερο γύρο. Γιατί να τον ψηφίσω. Και λέει, αν 200.000 άτομα, δηλαδή το μισό εκλογικό σώμα, λέει και σκέφτεται ότι θέλουμε να ψηφίσουν τον Τάδε στον πρώτο γύρο, αλλά δεν θα περάσει στο δεύτερο, ποιο θα φταίει ο Τάδε, γιατί το πάθια μα. Και έχει δίκιο η Λεωνόρα, το πάθια μα θα φταίει. Και λέει η ψηφίστε μάνα μου, τσίνο που σα αρέσει, τι πιο υγιέ ψηφίστε αυτό που σας αρέσει, τι πιο υγιές. Αν ψηφίσετε με υγεία, εκείνος που θέλετε θα περάσει και γενικότερα θα είστε πιο καλά μέσα σας. Συμφωνώ, ότι η... συμφωνώ με την Ελεονόρα που έχει αυτή τη στάση ζωής και γι' αυτό είναι φίλη μου και γι' αυτό είναι ψυχοαδελφή μου. Και μάλιστα τις έχει σχολιάσει κάποιος από κάτω, γι' αυτό εγώ στηρίζω και λέει κάποιον άλλον υποψήφιο και του λέει, της απαντάει η Λεωνόρα στα σχόλια, όποιον σου αρέσει, φτάνει να είναι εκείνος που για σένα θα ήταν ο πιο κατάλληλος. Αυτή είναι η πνευματική αντιμετώπιση των εκλογών. Έτσι αντιμετωπίζουν οι πνευματικοί άνθρωποι τη διαφορετική πρόθεση ψήφου ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το μυαλό του και να κρίνει και να αποφασίσει με βάση τις δικές του γνώσεις τα δικά του κριτήρια ποιον θα ψηφίσει, ποιον ε, προεδρικό υποψήφιο θα ψηφίσει ή ποιον, ε, ή ποιον σχηματισμό θα ψηφίσει, ποιο βουλευτή υποεπικρατείας θα ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές που ε, επέρχονται στην Ελλάδα. Είναι η ποιον σχηματισμο θα ψηφισει ποιο βουλευτη επικρατεία θα ψηφισει στις βουλευτικες εκλογες που επερχονται στην ελλαδα ειναι η καιρή χαλεπη στην Ελλάδα κυρίως περισσότερο, θεωρώ ότι θα υπάρξει αρκετός φανατισμός με τις βουλευτικές εκλογές και θεωρώ ότι είναι και μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για ξεκαθαρίσματα σχέσεων. Δεν σταματάμε να είμαστε φίλοι με αυτούς που θα ψηφίσουν κάτι διαφορετικό ή κάτι αντίθετο από αυτό που θα ψηφίσουμε εμείς, αλλά είναι καλή ιδέα να σταματήσουμε να είμαστε φίλοι με ανθρώπους που είναι μη και σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω σωστά τη λέξη μη σαλόδοξία. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν δέχονται τη γνώμη του άλλου, δεν είναι επικοινωνιακοί και δεν είναι δημοκρατικοί. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας από μας δικαιούται να ψηφίσει ό,τι επιλέγει, κανένας από μας δεν δικαιούται να πείσει τον οποιονδήποτε άλλο χρησιμοποιώντας βία ψυχική ή και σωματική, γιατί λέει κοπέλα, δε, ακόμη λίγο φτάσαμε να ρίξουμε μπουνιές, βία και σωματική προς τον άλλους ανθρώπους και στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα, το εκλογικό, τι σκόπο έχει. Παιδιά πραγματικά τι σκόπο έχει. Ένα που θα εκλεγεί πρόεδρο τη Δημοκρατία ή ένα κόμμα το οποίο θα, βγάλει πολλού, πολλές, θα αποκτήσει πολλέ έδρε στη Βουλή και θα βγάλει προθυπουργό. Ε, πρωθυπουργό. Τι στόχο έχει. Ο στόχο που έχει είναι να υπηρετήσει τη χώρα, να υπηρετήσει το κράτο, να υπηρετήσει όλε του πολίτε του κράτου, ακόμα και αυτού που δεν έχουν ψηφίσει το συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό ή το συγκεκριμένο υποψήφιο. Και μου άρεσε σήμερα που σας είπα ότι έχω πάει στην τελική ε, συγκέντρωση την πολιτική που είχε ο φίλος μου, ο παιδικός, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, που είναι υποψήφιος πρόεδρος για την Κυπριακή Δημοκρατία στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου, είπε ότι ε, παρακίνησε τον κόσμο που ήταν εκεί στην, παράστα... στην εκδήλωση, που σίγουρα ήταν όλοι όσοι τον υποστηρίζουν. Σίγουρα όλοι όσοι ήταν εκεί τον υποστηρίζουν, δεν ήταν όλοι όσοι τον υποστηρίζουν, αλλά σίγουρα όλε οι χιλιάδε οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν άνθρωποι που τον υποστηρίζουν. Και είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε φανατισμό και δεν πρέπει να, έχουμε να έχουμε αλληλοσπαραγμό. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπηρετηθεί καλύτερα η πατρίδα μα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ότι ο σκοπός των εκλογικών αναμετρήσεων είναι το όφελος της χώρας και του έθνους ως σύνολο. Εάν κάποιος θεωρεί ότι ε, είναι θέμα ζωής και θανάτου να πείσει τους άλλους, να έχουν την ίδια οπτική που έχει αυτό στην κομματική και πολιτική οπτική, να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει μια κυβέρνηση, να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει ένα πολιτικό χώρο, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι πνευματικό άνθρωπο και σίγουρα αυτή είναι μια τοξική στάση ζωή. Άρα δεν κλαίμε όταν θα χαθούν αυτέ οι φιλίε. Χαιρόμαστε που καθαρίζει το τοπίο. Με όλη μου την αγάπη. Σα φιλώ.